Β Κορινθίους κεφάλαιο 3. Β Κορινθίους κεφάλαιο 3 και το κείμενό μας θα είναι τα εδάφια 1 έως και 6. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αρχίζουμε πάλι να συνιστούμε τον εαυτό μας? Ή μήπως έχουμε ανάγκη, όπως μερικοί, από συστατικές επιστολές προς εσάς, ή συστατικές επιστολές από εσάς? Εσείς είστε η επιστολή μας, καταγραμμένη μέσα στις καρδιές μας, που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Φανερά είστε επιστολή του Χριστού, που τη διακονήσαμε, καταγραμμένη όχι με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς. Τέτοια πεποίθηση έχουμε διαμέσου του Χριστού στο Θεό. Όχι ότι είμαστε ικανοί να νομίζουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας είναι από τον Θεό, που μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της Καινούριας Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος, επειδή το γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί». Πριν κοιτάξουμε εδάφιο-εδάφιο το κείμενό μας, θέλω να σας πω μια ιστορία, αλλά θα πρέπει να πάμε πίσω, μέσα στη βίβλο μας, στο βιβλίο της Εξόδου, 1,5 χιλιετία περίπου πριν γράψει αυτά τα λόγια ο Παύλος. Τότε πηγαίνετε παρακαλώ στο βιβλίο της Εξόδου και κεφάλαιο 24. Πού βρισκόμαστε ιστορικά? Ο Κύριος έχει βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, από τον οίκο της δουλείας, τους έχει πάει μέχρι το Σινά, τους έχει μιλήσει τις 10 εντολές πίσω στο κεφάλαιο 20. Μετά από το κεφάλαιο 20, ο Θεός συνεχίζει και δίνει στο Μωυσή και άλλους νόμους και κανόνες που θέλει τώρα το έθνος να τους ακολουθήσει και τους λέει: αν με υπακούσετε θα σας ευλογήσω, αλλά αν δεν με υπακούσετε θα σας καταραστώ και θα σας καταστρέψω ως έθνος. Οπότε, στο κεφάλαιο 24, αν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στο εδάφιο 3, λέει: «Και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλες τις κρίσεις του. Και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε: όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Οπότε είναι άτομα με αρκετή αυτοπεποίθηση. Ακούνε τις εντολές του Θεού και λένε θα τις κάνουμε. Οπότε ο Μωυσής τους λέει εντάξει. Εδάφιο 4. «Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου. Και αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο κάτω μέρος του βουνού και έστησε 12 στήλες, σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ, και έστειλε νέους από τους γιους Ισραήλ και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια. Και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα, το έβαλε σε λεκάνες, και με το άλλο μισό του αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της Διαθήκης, το διάβασε σε επίκοον του λαού, και εκείνοι είπαν: όλα όσα μίλησε ο Κύριος θα τα κάνουμε και θα υπακούμε». Οπότε λέει ότι ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου μέσα σε ένα βιβλίο. Και αυτό λεγόταν το βιβλίο της Διαθήκης. Τι είναι μια διαθήκη? Ένα συμφωνητικό, ένα συμβόλαιο. Οπότε ο λαός τώρα έχει μια συμφωνία. Υπογράφουν τα ονόματά τους. Ο Κύριος λέει θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και αυτοί λένε συμφωνούμε, θα ακολουθήσουμε, θα υπακούσουμε στα πάντα, σύμφωνα με το συμβόλαιο. Και υπογράφουν το όνομά τους. Δίνουν όρκο, λένε θα υπακούσουμε. Ωραία. Εδάφιο 8. «Και ο Μωυσής παίρνοντας το αίμα, ράντισε προς το λαό και είπε: αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, που ο Κύριος έκανε σε εσάς, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια». Οπότε αυτή η διαθήκη που γίνεται μεταξύ του Θεού και των ιών Ισραήλ σφραγίζεται με αίμα. Όταν το έκαναν αυτό, έδειχναν ότι τώρα μιλάμε για ένα θέμα ζωής και θανάτου. Όταν στον αρχαίο κόσμο έκαναν μια διαθήκη και έκαναν συμφωνία και έδιναν όρκο, θυσίαζαν κάποιο ζώο, το οποίο συμβόλιζε αυτό το πράγμα να γίνει σε μένα, αν δεν κρατήσω το λόγο μου. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Οπότε ο Κύριος κάνει μια διαθήκη. Έχει δώσει νόμους και εντολές που πρέπει να ακολουθήσουν για να τους ευλογήσει και αν τους παραβιάσουν θα τους καταραστεί. Πηγαίνετε στο εδάφιο 16 του ίδιου κεφαλαίου. «Η δόξα του Κυρίου κάθισε επάνω στο όρο Σινά και η νεφέλη το σκέπασε για 6 ημέρες. Και την 7η ημέρα ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από μέσα από την Εφέλη. Και η θέα της δόξας του Κυρίου ήταν σαν φωτιά που κατέτρωγε επάνω στην κορυφή του βουνού στα μάτια των γιών Ισραήλ. Και ο Μωυσής μπήκε στο κέντρο της Νεφέλης και ανέβηκε πάνω στο βουνό. Και ο Μωυσής ήταν πάνω στο βουνό 40 ημέρες και 40 νύχτες. Εντάξει, οπότε ο Μωυσής ανεβαίνει πάνω στο βουνό για να είναι μαζί με το Θεό για 40 μέρες και 40 νύχτες. Μέσα στα επόμενα, πόσο είναι, από το κεφάλαιο 25 μέχρι και το κεφάλαιο 31. Ας πάμε λίγο στο κεφάλαιο 31. Για όλα αυτά τα κεφάλαια, ο Μωυσής είναι πάνω στο βουνό και ο Θεός του δίνει οδηγίες. Στο τέλος του κεφαλαίου 31, στο εδάφιο 18, και αφού ο Κύριος τελείωσε να μιλάει σε αυτόν, επειδή ο Κύριος του μίλαγε για όλα τα προηγούμενα κεφάλαια, αφού ο Κύριος τελείωσε να μιλάει σε αυτόν επάνω στο βουνό Σινά, έδωσε στο Μωυσή δύο πλάκες του μαρτυρίου, πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Οπότε πριν κατέβει ο Μωυσής, ο Θεός του δίνει τις 10 εντολές σε δύο μεγάλες πέτρινες πλάκες. Ο Θεός έφτιαξε αυτές τις πλάκες, ο Θεός έγραψε σε αυτές τις πλάκες και του έδωσε τις 10 εντολές. Οπότε ο Μωυσής έχει τις 10 εντολές, έχει τις δύο πέτρινες πλάκες και αρχίζει και κατεβαίνει το βουνό. Εν τω μεταξύ, πίσω στο στρατόπεδο, κεφάλαιο 32. Τώρα, εδάφιο 1. Και βλέποντας ο λαός ότι ο Μωυσής αργούσε να κατέβει από το βουνό, επειδή ήταν εκεί πάνω για 40 μέρες, ο λαός συγκεντρώθηκε προς τον Ααρών και του έλεγαν: «Σήκω, κάνε σε μας θεούς που να προπορεύονται σε μας». Επειδή αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι απέγινε. Και ο Ααρών είπε: «Εντάξει, βγάλτε τα χρυσά σκουλαρίκια που είναι στα αυτιά των γυναικών σας, των γιών σας και των θυγατέρων σας και φέρτε τα σε μένα». Και ολόκληρος ο λαός έβγαλε τα χρυσά σκουλαρίκια που ήταν στα αυτιά τους και τα έφεραν στον Ααρών. Και παίρνοντας το χρυσό από τα χέρια τους, το διαμόρφωσε με χαρακτικό εργαλείο και το έκανε ένα χωνευτό μοσχάρι. Και εκείνοι είπαν: «Αυτός είναι ο Θεός σου Ισραήλ που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου». Ο λαός είχε υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί στον Κύριο με αίμα. Είχαν κάνει μια διαθήκη, θέμα ζωής και θανάτου, ότι θα υπακούσαν τον Κύριο και θα κρατούσαν τη διαθήκη, την υπόσχεση που του είχαν δώσει. Έχουν περάσει λίγες ημέρες, όχι λίγοι μήνες, όχι λίγα χρόνια, όχι λίγες δεκαετίες, λίγες ημέρες. Αυτό έγινε μέσα σε 40 μέρες. Και ήδη εγκαταλείπουν τη διαθήκη που έχουν κάνει με αίμα. Και ήδη προσκυνάνε άλλους θεούς. Ξέρετε την ιστορία, ο Μωυσής κατεβαίνει, σοκάρεται, πετάει τις πλάκες κάτω και σπάνε. Το βλέπουμε αυτό, κοιτάξτε το εδάφιο 19. Στο εδάφιο 19 λέει: «Και καθώς πλησίασε στο στρατόπεδο, είδε το μοσχάρι και τους χορούς και ο θυμός του Μωυσή άναψε και έριξε τις πλάκες από τα χέρια του και τις σύντριψε στη βάση του βουνού». Και μετά από αυτό του λέει ο Κύριος: «Εντάξει, πρέπει να πας τώρα και θα φτιάξεις εσύ δύο καινούριες πλάκες και ξανανέβα στο βουνό και θα γράψω εγώ πάνω τους». Και εντάξει. Στο τέλος αυτής της ιστορίας, αυτή η γενιά που ο Θεός την έβγαλε από την Αίγυπτο δεν μπήκε μες στη γη της επαγγελίας, λόγω της απιστίας τους, επειδή παραβίασαν τη Διαθήκη. Δεν υπάκουσαν το Θεό και γι' αυτό δεν μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Η επόμενη γενιά μπαίνει μέσα στη γη, αλλά ξανά, πολύ γρήγορα, αυτοί παραβιάζουν τη Διαθήκη και δεν υπακούν το Θεό και ακολουθάνε και αυτοί άλλους θεούς. Και αυτό τώρα γίνεται το θέμα. Αυτό γίνεται η θλιβερή ιστορία του έθνους του Ισραήλ. Από την έναρξή του υπήρχε ένας λαός που έκανε μια διαθήκη με τον Θεό και ποτέ δεν την κράτησε. Προχωράμε στο βιβλίο των Κριτών και αποστρέφονται από τον Θεό. Και αυτό έρχονται άλλα έθνη και τους επιτίθονται. Και οι Ισραηλίτες λένε στο Θεό: «Βοήθησέ μας». Και ο Θεός τους σώζει, αλλά μετά ξαναπαραβιάζουν τη Διαθήκη. Και έχουμε αυτόν τον κύκλο. Φτάνουμε στον καιρό των βασιλιάδων. Έχουμε τον βασιλιά Δαβίδ. Έχουμε τον βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος καταστρέφει τη Διαθήκη. Η βασιλεία χωρίζεται στα δύο. Έχουμε το βορρά και το νότο. Το βόρειο βασίλειο εγκαταλείπει τη Διαθήκη τόσο πολύ, που πολύ γρήγορα καταστρέφονται από τους Ασσύριους. Το νότιο βασίλειο κρατιέται για λίγο περισσότερο, αλλά γίνονται τόσο ανυπάκουοι, και αυτοί δεν ακολουθάνε τη Διαθήκη. Εγκαταλείπουν τον Κύριο και στη συνέχεια τους καταστρέφουν οι Βαβυλώνιοι. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, ο Θεός θα έστελνε προφήτες και έλεγε στο λαό: έχετε κάνει συμφωνία με τον Κύριο και δεν την κρατάτε. Αυτός την κρατάει. Σας είπε: αν δεν τον υπακούτε, θα σας καταστρέψει. Στέλνοντας άλλα έθνη να σας καταστρέψουν. Και αυτό ακριβώς έγινε. Τώρα, λίγο πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την πτώση του Νότιου Βασιλείου διαμέσου της Βαβυλώνας, έχουμε τον προφήτη Ιερεμία. Και αυτός προειδοποίησε το λαό να επιστρέψουν στο Θεό ή να καταστραφούν από τους Βαβυλώνιους. Αλλά ανάμεσα σε όλες αυτές τις προφητείες καταστροφής που ερχόταν πάνω στο έθνος, υπάρχει πάντα ελπίδα. Οπότε θα ήθελα να πάτε μαζί μου λίγο στο βιβλίο του Ιερεμία και στο κεφάλαιο 31. Ιερεμίας κεφάλαιο 31 και εδάφιο 31. Μιλάει ο Κύριος και λέει το εξής: «Ιδού, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω μια καινούρια διαθήκη στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα, όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες τους, κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο, τη διαθήκη μου που παρέβηκαν και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ, ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος. Θα βάλω τον νόμο μου στη διάνοιά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον κάθε ένα στον κοντινό του και κάθε ένα στον αδελφό του, λέγοντας: γνωρίστε τον Κύριο, επειδή όλοι θα με γνωρίζουν, από τον μικρό τους μέχρι τον μεγάλο τους, λέει ο Κύριος. Επειδή θα συγχωρήσω την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα θυμάμαι πλέον». Ο Κύριος λέει: θα κάνω μια καινούρια διαθήκη. Και δεν θα είναι σαν την παλιά, που δεν την κρατούσαν. Πώς θα διαφέρει λοιπόν αυτή? Επειδή λέει δεν θα είναι σαν την πρώτη, πώς θα είναι διαφορετική? Η παλιά είχε τον νόμο γραμμένο σε πέτρινες πλάκες. Τώρα λέει θα γράψω τον νόμο στη διάνοιά τους και στην καρδιά τους. Ο νόμος δεν θα είναι κάτι το εξωτερικό. Ο νόμος θα είναι κάτι εσωτερικό, μέσα τους. Στην Παλιά Διαθήκη, ολόκληρο το έθνος άνοικε σε αυτή τη Διαθήκη. Αλλά η πλειοψηφία του λαού στο Ισραήλ ήταν ειδωλολάτρες. Ανήκαν ακόμα όμως στη Διαθήκη. Πώς είχες μέρος στη Διαθήκη, στην Παλαιά? Με τη γέννηση. Γεννιώσουν στο Ισραήλ, άνοικες τώρα στη Διαθήκη. Επειδή αυτή τη Διαθήκη έκαναν οι πατέρες σας. Οπότε η Διαθήκη ισχύει και για εσάς. Αλλά με αυτή την καινούρια διαθήκη, λέει δεν θα είναι έτσι. Δεν θα χρειάζεται να λέτε σε άλλους που ανήκουν σε αυτή τη διαθήκη: πιστέψτε στον Κύριο, γνωρίστε τον Κύριο. Επειδή όλοι που θα είναι μέσα σε αυτή τη διαθήκη, ήδη θα γνωρίζουν τον Κύριο. Σε αυτή τη διαθήκη δεν εισέρχεσαι με τη γέννηση, γεννημένος μέσα σε ένα λαό, όπως οι Ιουδαίοι. Αλλά ανήκει σε αυτή τη διαθήκη διαμέσου της πίστης. Όλοι που έχουν πίστη ανήκουν σε αυτή τη διαθήκη. Οπότε δεν χρειάζεται να τους πεις να πιστέψουν, ήδη πιστεύουν. Και λέει, σε αυτή την παλιά διαθήκη, ξέρουμε ότι είχαμε θυσίες με ταύρους και τράγους που δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν την αμαρτία, αλλά στην καινή διαθήκη θα έχουμε μια θυσία που θα ισχύσει και θα αφαιρέσει τις αμαρτίες. Οπότε ο Ιερεμίας λέει θα έχουμε μια καινούρια διαθήκη. Έρχονται οι μέρες που θα έχουμε καινούρια διαθήκη, που ο λαός του Θεού θα έχει μια καινούρια καρδιά και μια νέα γνώση του Θεού, μια νέα σχέση με το Θεό και πραγματική συγχώρεση. Και λέει εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Φυσικά ο λαός τον καιρό του Ιερεμία δεν άκουγε και πάλι δεν υπάκουγε και καταστράφηκαν από τους Βαβυλώνιους. Αφού πήγαν εξόριστοι στη Βαβυλώνα, ο Θεός καλεί κι άλλον έναν προφήτη μέσα στη Βαβυλώνα για να μιλήσει στους εξόριστους. Και αυτός ήταν ο προφήτης Ιεζεκιήλ. Θα ήθελα να δούμε ένα ακόμα κείμενο. Μετά από τον Ιερεμία έχουμε τους θρήνους και μετά τον Ιεζεκιήλ. Πήγαινε στον Ιεζεκιήλ κεφάλαιο 11. Ξανά, αν και ο Ιεζεκιήλ μιλάει όλους τους λόγους για τους οποίους η Ιερουσαλήμ έχει πέσει, δηλαδή για τις αμαρτίες τους, και αυτός δίνει μια υπόσχεση σωτηρίας. Ιεζεκιήλ 11, κοιτάξτε το εδάφιο 19. Τότε θα τους δώσω μία καρδιά και θα βάλω μέσα τους νέο πνεύμα. Και αφού βγάλω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά, για να περπατούν στα διατάγματά μου και να φυλάτουν τις κρίσεις μου και να τις εκτελούν, και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Οπότε ο Κύριος διαμέσου του Ιεζεκιήλ τώρα λέει, έρχεται μία μέρα που θα βάλω καινούρια καρδιά με στους ανθρώπους. Θα τους δώσω νέο πνεύμα, θα τους δώσω καινούρια καρδιά, θα βγάλω την καρδιά που έχουν μέσα τους, που είναι από πέτρα, και θα τους δώσω μια καρδιά από σάρκα, ώστε να μπορούν να με υπακούνε. Επειδή όταν έχεις μια καρδιά από πέτρα δεν υπακούς τον Κύριο, αλλά αν έχουν καρδιά από σάρκα, τότε θα μπορούν να υπακούνε το Θεό. Οπότε προχωράμε στον καιρό του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς, το βράδυ που τον προδώσανε, πήρε ψωμί, πήρε κρασί, και όταν τους έδωσε το κρασί, είπε αυτό είναι το αίμα μου, και είπε αυτό είναι το αίμα της καινούριας διαθήκης. Κάνω μια καινούρια διαθήκη. Και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό, πληρώνοντας για τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος πέθανε, αλλά μετά αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό, και μετά από μερικές μέρες έστειλε το πνεύμα του την ημέρα της Πεντηκοστής στο λαό του, για να τους δώσει ζωή, να τους αλλάξει τις καρδιές, για να τους ενδυναμώσει να τον ακολουθήσουν. Τώρα, θα μου πείτε, Νίκο, γιατί μας τα λες όλα αυτά? Υποτίθεται ότι είμαστε στη Β Κορινθίους και μας πήγες σε ένα σωρό διαφορετικά μέρη στην Παλαιά Διαθήκη. Κοιτάξτε, ας επιστρέψουμε στη Β Κορινθίους, κεφάλαιο 3, που είναι το βασικό μας κείμενο για σήμερα. Ο λόγος που ήθελα να δούμε όλα εκείνα τα κείμενα είναι επειδή πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε καλύτερα το κείμενό μας για σήμερα. Οπότε πίσω στη Β Κορινθίους, κεφάλαιο 3. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε την εκκλησία της Κορίνθου. Πήγε εκεί στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι, ξεκίνησε εκεί την εκκλησία, έμεινε εκεί για 1,5 χρόνο, τους δίδαξε και μετά έπρεπε να φύγει. Αφού έφυγε, τα πράγματα ήταν άσχημα. Η εκκλησία είχε πολλά προβλήματα και έστειλε διάφορες επιστολές για να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα της εκκλησίας, αλλά τα πράγματα συνέχισαν να χειροτερεύουν. Και φαίνεται ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου που σαν να εναντιώθηκαν στον Παύλο. Δεν τους άρεσαν τα πράγματα που έλεγε. Άρχισαν να λένε πράγματα όπως «Γιατί να ακούμε τον Παύλο? Ποιος νομίζει ότι είναι?» Ο Παύλος τους επισκέπτηκε για να προσπαθήσει να φτιάξει την κατάσταση και τα πράγματα πάλι χειροτέρεψαν. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για το τι έλεγαν για τον Παύλο. Αλλά ξέρουμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα και υπήρχε μεγάλη ένταση μεταξύ του Παύλου και της Κορινθιακής Εκκλησίας. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι έλεγαν για αυτόν, αλλά προφανώς έλεγαν ότι δεν δίδασκε σωστά, και φαίνεται, από ό,τι θα δούμε στο υπόλοιπο της Β Κορινθίους, φαίνεται ότι διαφωνούσαν μαζί του για θέματα σχετικά με τον νόμο. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια, συμβαίνει πολλές φορές. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ανθρώπους που κατηγορούν τον Παύλο ότι εγκαταλείπει τον νόμο, ότι δεν ακολουθάει τον νόμο, επειδή διδάσκει ότι σωζόμαστε από τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που η στάνταρ θέση της ανθρωπότητας, όλες οι ψευδοθρησκείες του κόσμου κάνουν πάντα το ίδιο πράγμα. Σου λένε πρέπει να υπακούς κάποιους νόμους για να σωθείς. Πρέπει να ακολουθάς αυτούς τους κανόνες για να σωθείς. Και εσείς οι χριστιανοί λέτε ότι σώζεστε διαμέσου της πίστης, από τη χάρη του Θεού. Τι είναι αυτά? Οπότε υπάρχει πάντα αυτή η ένταση μεταξύ ολωνών και των χριστιανών, επειδή όλοι οι άλλοι νομίζουν ότι θα πάνε στον παράδεισο ακολουθώντας κανόνες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Οπότε στο σημερινό μας κείμενο, ο Παύλος ξεκινάει αυτό το μεγάλο τμήμα όπου θα απολογηθεί, επειδή κάποιοι λένε δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον Παύλο. Αφού ο Παύλος κάθεται και λέει ότι δεν σωζόμαστε διάμεσο του νόμου, ότι δεν σωζόμαστε με τους κανόνες. Βέβαια δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι είναι αυτό που λέει. Οπότε ο Παύλος απολογείται ως Απόστολος, ως διάκονος του Χριστού, ως διάκονος της Καινούριας Διαθήκης, και θέλει να τους δείξει ότι η διδασκαλία του είναι όντως από το Θεό και ότι είναι όντως σε εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή όποιος σου πει ότι πρέπει να ακολουθάς τον νόμο, θα σε πάνε στην Παλαιά Διαθήκη και θα σου δείξουν τον νόμο. Και ο Παύλος τους λέει δεν πάω ενάντια στην Παλαιά Διαθήκη. Σας διδάσκω ποια είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης. Ο νόμος, με άλλα λόγια η Παλιά Διαθήκη, ποτέ δεν μπορούσε να σώσει κανέναν. Κανένας δεν σώθηκε ακολουθώντας τον νόμο. Η σωτηρία ήταν πάντα από τη χάρη του Θεού. Και με την καινούργια Διαθήκη έχουμε το πνεύμα που δίνει ζωή. Οπότε, αυτή ήταν η εισαγωγή, που ήταν το μισό μάθημα. Αλλά τώρα με αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, αυτά τα 6 εδάφια θα είναι πολύ απλά, όλα θα μπουν στη θέση τους και δεν θα μας πάρει πολλή ώρα. Οπότε, εδάφιο 1. Ο Παύλος λέει, αρχίζουμε πάλι να συνιστούμε τον εαυτό μας. Ή μήπως έχουμε ανάγκη όπως μερικοί από συστατικές επιστολές προς εσάς ή συστατικές επιστολές από εσάς. Όλοι ξέρουμε τι είναι οι συστατικές επιστολές. Επιστολές σύστασης. Τις χρησιμοποιούν σε εκκλησίες, σε πανεπιστήμια, σε αιτήσεις εργασίας. Όταν εγώ και η Σταυρούλα πήγαμε στις ΗΠΑ, ο Πιμένας από εδώ πέρα έστειλε μια συστατική επιστολή για μας σε μια εκκλησία που γνώριζε εκεί. Τι είναι μια συστατική επιστολή? Στην ουσία, κάποιος πηγαίνει κάπου που δεν τον γνωρίζουν και αυτό κάποιος άλλος λέει, δίνω εγώ τη συγκατάθεσή μου, εγώ σας τον συστήνω, επειδή εσείς γνωρίζετε εμένα και εγώ σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτόν, επειδή εμπιστεύεστε εμένα. Εντάξει, αυτή είναι η συστατική επιστολή. Και αυτά τα πράγματα είχαν μεγάλη σημασία στον αρχαίο κόσμο. Δεν υπήρχαν email, δεν υπήρχαν τηλέφωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να γνωρίζεις ανθρώπους που έμεναν μακριά. Γι' αυτό συχνά οι άνθρωποι είχαν συστατικές επιστολές μαζί τους. Ώστε όταν πηγαίνανε σε ένα καινούριο μέρος, μπορούσαν να πούνε: το ξέρετε, αυτό να είναι. Αυτός με συστήνει. Οπότε αυτό το πράγμα ήταν πολύ κοινό στον αρχαίο κόσμο. Ο Παύλος δεν είναι ενάντια στη χρήση συστατικών επιστολών. Και ο ίδιος έγραφε συστατικές επιστολές. Μπορούμε να το δούμε αυτό μέσα σε κάποιες από τις επιστολές του. Όταν θα πει: έρχεται ο Τίτος, έρχεται ο Τιμόθεος, να τον φροντίσετε, είναι συνεργάτης μου κτλ. Οπότε ο Παύλος δεν έχει πρόβλημα με συστατικές επιστολές, αλλά φαίνεται ότι υπήρχαν κάποιοι στην Κόρινθο που έλεγαν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Παύλο. Ποιος νομίζει ότι είναι? Ίσως δεν πρέπει να τον ακούμε. Ο Παύλος έχει συστατικές επιστολές και τους λέει σοβαρά. Σοβαρά. Χρειαζόμαστε συστατικές επιστολές. Ποιος ξεκίνησε την εκκλησία της Κορίνθου? Δεν υπήρχε εκκλησία της Κορίνθου πριν έρθω εγώ. Και θέλετε συστατικές επιστολές από μένα? Σοβαρά. Οπότε αντί να πει, αυτό είναι το πιο γελίο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ, δεν το λέει αυτό. Λέει, θέλετε συστατική επιστολή? Έχω μια επιστολή. Θα σας πω ποια είναι. Εδάφιο 2. Εσείς είστε η επιστολή μας, καταγραμμένη στις καρδιές μας, που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Φανερά, εσείς είστε η επιστολή του Χριστού, που έγινε με τη διακονία μας. Θέλετε μια επιστολή που να αποδεικνύει ότι είμαι διάκονος του Θεού? Εσείς είστε η επιστολή μου. Η μεταστροφή σας. Το γεγονός ότι είστε εκκλησία. Το γεγονός ότι είστε χριστιανοί. Το γεγονός ότι ήσασταν ειδωλολάτρες. Και ανήθικοι και μύχοι και κλέφτες και μέθηση και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν είστε πια. Τι έγινε? Το ότι άλλαξε η ζωή σας. Το ότι ήσασταν ειδωλολάτρες και τώρα είστε χριστιανοί. Και ακολουθάτε τον Κύριο. Για μένα αυτές είναι αρκετές αποδείξεις. Που δείχνουν ότι όντως είμαι αληθινός διάκονος του Θεού. Αυτό αποδεικνύει ότι η διακονία μου είναι γνήσια. Εσείς είστε η επιστολή μας. Στο εδάφιο 3 λέει είστε επιστολή του Χριστού. Όταν έχεις μια συστατική επιστολή, δεν τη γράφεις ο ίδιος. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι απατεώνες που το κάνουν αυτό, αλλά δεν πρέπει να τη γράφεις εσύ. Αλλά τη γράφει κάποιος άλλος, πιο σημαντικός από σένα, που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από σένα, και λέει: δεχτείτε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε τους λέει: εγώ έχω επιστολή. Και είναι από τον Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Χριστό. Και ο Χριστός έκανε εσάς επιστολή μας. Εσείς είστε η σφραγίδα της έγκρισής μας. Ο Χριστός σας έσωσε, σας άλλαξε τη ζωή. Και αυτό που δεικνύει ότι το μήνυμά μου είναι αλήθεια. Για όλους αυτούς που έλεγαν, δεν είμαι σίγουρος για τον Παύλο, δεν ξέρω αν αυτά που διδάσκει είναι σωστά. Εσείς πώς σωθήκατε αν δεν διδάσκω σωστά? Και λέει αυτή η επιστολή διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Όλοι το βλέπουν αυτό. Δεν χρειαζόμαστε κομμάτι χαρτί για να το γνωρίσουμε. Και να δίνουμε αυτό το χαρτί από άτομο σε άτομο. Όλοι το βλέπουνε. Όποιος βλέπει τη ζωή σας, ξέρει ότι η διακονία μου είναι γνήσια και ότι είναι από το Θεό. Ακόμη και οι αγράμματοι που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Βλέπουν εσάς. Βλέπουνε τις ζωές σας. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο. Θυμάστε τον Απόστολο Πέτρο? Το βράδυ που ο Χριστός συνελήφθη. Ο Πέτρος κάθεται στην αυλή του αρχιερέα. Και μία νεαρή κοπέλα τον πλησιάζει και του λέει: εσύ δεν ήσουν με τον Ιησού? Όχι, ποτέ μου δεν τον έχω γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Σίγουρα. Θυμάμαι να σε έχω δει με τον Ιησού. Αποκλείεται, κάνεις λάθος, δεν ήμουνα εγώ. Μα είμαστε σίγουροι ότι ήσουν με τον Ιησού. Και τους λέει: γίνεστε παλαβοί τώρα. Είστε παλαβοί, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Απαρνείται το Χριστό 3 φορές. Στη συνέχεια, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έχει το Άγιο Πνεύμα και στέκεται και κηρύττει με θάρρος μπροστά σε χιλιάδους ανθρώπους και τον συλλαμβάνουν οι Ιουδαϊκές αρχές και τον πάνε μέσα και του λένε: πρέπει να σταματήσεις να κηρύττεις για τον Ιησού. Και του λέει: πρέπει να υπακούω το Θεό και όχι τους ανθρώπους. Και αν και εσείς σκοτώσατε τον Χριστό, ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και δεν γίνεται να σωθείτε παρά διαμέσου του Ιησού. Και όλοι σοκάρονται και λένε: τι έγινε, αυτός ο άνθρωπος που φοβόταν ένα κοριτσάκι? Και λέει: αλλά θυμήθηκαν ότι ήταν με τον Ιησού. Κάτι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε. Διαμέσου του Χριστού και διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε. Δεν χρειαζόμαστε συστατική επιστολή που να λέει: ο Πέτρος σώθηκε. Άλλαξε η ζωή του Πέτρου. Το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε. Η ζωή του Πέτρου άλλαξε. Οπότε ο Παύλος λέει στους Κορίνθιους: εσείς είστε η επιστολή μας. Εσείς αποδεικνύετε ότι εγώ κηρύττω το αληθινό Ευαγγέλιο. Επειδή είστε σωσμένοι. Και αυτό είναι απίστευτο επιχείρημα. Επειδή πώς να διαφωνήσουν? Τι να πούνε ενάντια σε αυτό? Να πούνε: όχι, δεν δέχομαι αυτή την απόδειξη. Τι, δηλαδή δεν είστε σωσμένοι? Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος για να διαφωνήσουν μαζί του. Εκτός αν έλεγαν ότι δεν είναι σωσμένοι, που δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό. Αλλά είναι σωσμένοι διαμέσου του κηρύγματος του Παύλου. Οπότε, μια γρήγορη ερώτηση. Εσείς είστε επιστολή. Λέει σε αυτούς τους ανθρώπους: είστε επιστολή. Όλοι διαβάζουν, όλοι βλέπουν ότι ανήκετε στο Χριστό. Όλοι βλέπουν ότι πιστεύετε το Ευαγγέλιο. Το γνωρίζουμε όλοι. Επειδή έχουν αλλάξει οι ζωές σας. Οπότε, εμείς είμαστε επιστολές του Χριστού. Αν κάποιος σας συναντήσει, θα μπορούσε να περάσει ολόκληρη η ζωή σας και ο κόσμος να μην έχει ιδέα ότι είστε χριστιανοί? Ή λένε: όχι, αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, τον θυμάμαι από παλιά και δεν ήταν έτσι. Έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει. Τώρα είναι χριστιανός. Ο Θεός έχει κάνει κάτι στη ζωή του. Σκεφτείτε το. Εδάφιο 3. Λέει φανερά: είστε επιστολή του Χριστού, που έγινε με τη διακονία μας, γραμμένη όχι με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς. Τι κάνει εδώ πέρα? Κάνει αναφορά στον νόμο που ήταν γραμμένο σε πέτρινες πλάκες, ο εξωτερικός νόμος. Το νόμο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Και λέει: δεν είναι έτσι με εσάς. Αυτό το θέμα της Παλιάς Διαθήκης, που ο νόμος ήταν γραμμένος πάνω σε πέτρα και δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, αυτό δεν ισχύει για εσάς. Εσείς έχετε τον νόμο γραμμένο όχι με μελάνι. Δεν μιλάμε για κομμάτι χαρτί σαν αυτό. Έχετε τον νόμο γραμμένο στις καρδιές σας. Με το πνεύμα. Και αναφέρεται σε αυτό που είχε πει ο Ιεζεκιήλ, που είπε: θα σας βγάλω τις πέτρινες καρδιές και θα σας δώσω σάρκινες. Θα σας δώσω νέο πνεύμα. Θα σας δώσω καινούρια καρδιά για να με υπακούτε. Και ο Παύλος λέει: αυτό έγινε σε εσάς. Το πνεύμα έχει αλλάξει τις ζωές σας. Το πνεύμα έχει γράψει πάνω σας, μέσα στις καρδιές σας. Σε σάρκινες πλάκες. Στο εδάφιο 4 λέει: έχουμε τέτοια πεποίθηση. Τέτοια πεποίθηση διαμέσου του Χριστού προς το Θεό. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Στο εδάφιο 5 λέει: όχι ότι είμαστε ικανοί από μόνοι μας, να νομίζουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας είναι από τον Θεό. Τόση ώρα τους λέει: ξέρω ότι εγώ είμαι αληθινός διάκονος του Θεού, επειδή άλλαξε η ζωή σας. Αλλά λέει: όχι ότι εγώ είμαι ικανός να κάνω κάτι τέτοιο στη ζωή σας. Δεν αλλάζει ο Παύλος τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε καινούρια καρδιά και νέο πνεύμα. Ο Θεός θα κάνει αυτά. Αλλά λέει: ο Θεός μας κάνει ικανούς για να μπορούμε να είμαστε διάκονοι. Δεν έχουμε την ικανότητα από μόνοι μας. Δεν το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλά ο Θεός μας δίνει δύναμη. Και μου αρέσει που ο Παύλος το κάνει πάντα αυτό. Όποτε μιλάει για το τι έχει κάνει ο Θεός μέσα του, πάντα κάνει ένα βήμα πίσω και λέει: δεν θέλω να νομίζετε ότι καυχέμαι. Δεν σας λέω πόσο σπουδαίος είμαι, επειδή ο Θεός είναι που το κάνει μέσα μου. Είναι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια μέσα στη βίβλο. και μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Θεός θέλει να καλέσει έναν άνθρωπο για να κάνει κάποιο έργο. Και οι άνθρωποι διαμέσω των οποίων ο Θεός κάνει τα μεγαλύτερα έργα είναι άνθρωποι που λένε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και τους λέει μην ανησυχείτε. Χαίρομαι που λέτε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Ώστε όταν ο κόσμος το δει θα πούνε πώς έγινε αυτό. Αυτός δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Ο Θεός πρέπει να το έκανε. Μωυσή, θέλω να καθοδηγήσεις ολόκληρο αυτό το λαό προς τη γη της Επαγγελίας. Μα λέει, εγώ δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Με θέλεις να γίνω ηγέτης? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν είμαι εύγλωτος. Δεν μπορώ να το κάνω. Και ο Θεός του λέει, ποιος έφτιαξε το στόμα σου? Εσύ, ωραία. Εγώ θα σου πω τι να πεις και θα το πεις. Εντάξει. Γιδεών, θέλω να οδηγήσεις ένα στρατό ενάντια στους Μαδιαμίτες. Μα ποιος είμαι εγώ? Είμαι αδύναμος, δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, το ξέρω ότι δεν μπορείς. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα τους νικήσεις. Α, έτσι γίνεται. Ιερεμία, θέλω να είσαι προφήτης προς τα έθνη. Και λέει πώς θα είμαι προφήτης, αφού είμαι παιδί. Είμαι πολύ νέος, δεν θα με ακούσει κανένας. Και λέει, θα σου πω τι να πεις και εσύ θα το πεις. Τελείωσε. Και λέει, εντάξει. Ο Θεός πάντα χρησιμοποιεί ανθρώπους που ξέρουν ότι δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Αλλά αυτό είναι καλό. Αυτό ζητάει ο Θεός. Ανθρώπους στους οποίους θα δώσει το πνεύμα του, που θα τους δώσει δύναμη για να δοξαστεί αυτός και όχι αυτή. Εσύ δεν μπορείς να πεις κοίτα τι έκανα, επειδή δεν το έκανες με τη δική σου δύναμη. Αλλά ο Θεός το έκανε. Και ο Παύλος τους λέει, οι δικές σας ζωές έχουν αλλάξει διαμέσου του μηνύματός μου. Όχι φυσικά ότι σας άλλαξα εγώ τις ζωές, αλλά ο Θεός το έκανε, που μας έκανε ικανούς. Μας έδωσε τη δύναμη να γίνουμε διάκονοι της Καινούριας Διαθήκης. Στο εδάφιο 6 λέει ο Θεός είναι που μας έκανε ικανούς να είμαστε διάκονοι της Καινούριας Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Επειδή το γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Ο Παύλος ήταν διάκονος της Καινούριας Διαθήκης, όχι της παλιάς. Επειδή σκέφτεται τους αντιπάλους του που λένε πρέπει να ακολουθάς τον νόμο για να σωθείς. Και ζωή είμαι διάκονος της Καινούριας Διαθήκης, όχι της παλιάς, που ήταν η Διαθήκη του νόμου. Δεν είμαι διάκονος του γράμματος, του νόμου, σαν τον Μωυσή. Είμαι διάκονος του Αγίου Πνεύματος. Λέει, επειδή το γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα σας πω κάτι στα γρήγορα. Στο το εδάφιο, αυτή η δήλωση, ότι το γράμμα θανατώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί, είναι ένα από αυτά τα εδάφια που είναι πολύ γνωστά. Όλοι το έχουμε ακούσει, ότι το γράμμα θανατώνει ενώ το πνεύμα ζωοποιεί, αλλά είναι από τα πιο κατακρεουργημένα εδάφια της Γραφής. Πόσοι το κακομεταχειρίζονται, το κάνουν ένα χάλι, το χρησιμοποιούν με απέσιους τρόπους, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο για να δικαιολογήσουν την αμαρτία τους. Επειδή τι κάνουν? Έχεις κάποιον ο οποίος κάνει ό,τι θέλει, κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με αυτά που λέει η Γραφή. Και πας και του λες, η Βίβλος λέει ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Και σου λένε, μα αυτό είναι το γράμμα. Το γράμμα θανατώνει, αλλά το πνεύμα ζωοποιεί. Εσύ μου λες να υπακούσω αυτά που γράφει εδώ πέρα. Αλλά αυτό εδώ είναι το γράμμα του νόμου. Δεν ακολουθάμε το γράμμα του νόμου. Αυτό θανατώνει. Εγώ ακολουθάω το πνεύμα του νόμου. Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία τι γράφει. Ξέρω ότι εδώ πέρα γράφει ότι δεν πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Το ξέρω. Αλλά ακολουθάω το πνεύμα του νόμου. Επειδή αυτό από ό,τι φαίνεται μου επιτρέπει να το κάνω. Είναι χαζομάρες, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λένε, αλλά χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο. Τους λες, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Και σου λένε, έτσι λέει το γράμμα. Αλλά εγώ ακολουθάω το πνεύμα. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το θέμα του κειμένου. Καμία σχέση. Όταν μιλάει για το γράμμα, σε αντίθεση με το πνεύμα, μιλάει για το γράμμα του νόμου, εννοώντας την παλαιά διαθήκη, σε αντίθεση με την καινούρια διαθήκη, που ο Θεός δίνει το πνεύμα του. Οπότε η αντίθεση είναι παλαιά και καινούρια διαθήκη. Το γράμμα του νόμου και το πνεύμα που δίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν αντιφάσκει, δεν σου λέει να κάνεις κάτι, αλλά εννοεί, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Εντάξει. Οπότε, πού ήμουν? Όπως έχουμε δει, ο Παύλος δείχνει τη διαφορά παλαιάς και καινής διαθήκης. Από τη μία το γράμμα και από την άλλη το πνεύμα. Και λέει το γράμμα, η παλιά διαθήκη στην ουσία, θανατώνει. Πώς θανατώνει? Πώς θανατώνει ο νόμος? Είναι ο νόμος κακό πράγμα? Όχι. Ο Παύλος λέει ότι ο νόμος είναι πολύ καλό πράγμα. Ο νόμος είναι καλό και άγιο πράγμα. Δεν έχει πρόβλημα ο νόμος. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ο νόμος σου λέει τι να κάνεις, αλλά δεν σου δίνει τη δύναμη να το κάνεις. Το μόνο που κάνει ο νόμος είναι να σου πει, κάνε αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά άμα έχω πέτρινη καρδιά, δεν πρόκειται να το κάνω. Σου λέει τι να κάνεις, αλλά δεν σου δίνει τη δύναμη να το κάνεις. Με αποτέλεσμα να σε καταδικάζει και να σε θανατώνει. Σου λέει κάνε αυτό, δεν το κάνεις, σε καταδικάζει και σε θανατώνει. Γι' αυτό το λόγο ο νόμος δεν έσωσε ποτέ κανέναν. Αλλά το πνεύμα, λέει, ζωοποιεί. Το πνεύμα κάνει αυτό που ο νόμος δεν μπορούσε να κάνει. Σου αλλάζει την καρδιά. Γράφει τον νόμο του Θεού επάνω στην καρδιά σου. Όταν έχεις μια καρδιά από πέτρα, συνεχώς σε οδηγεί στην αμαρτία. Αλλά αν έχεις το πνεύμα, σου αλλάζει την καρδιά. Σου αλλάζει τις επιθυμίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και θα κλείσω. Και νομίζω θα σας βοηθήσει. Θα το καταλάβετε καλύτερα. Ας πούμε ότι λέω κάτι στη Σταυρούλα. Λέω κάτι ή κάνω κάτι που την πληγώνει. Σπληγώνω τα συναισθήματα. Όταν βλέπω ότι έχει πληγωθεί, νιώθω άσχημα. Γιατί νιώθω άσχημα? Νιώθω άσχημα επειδή παραβίασα τον νόμο του Θεού. Επειδή το παραβίασα. Υπάρχουν πολλοί νόμοι. Ο νόμος του Θεού λέει να αγαπάς τη γυναίκα σου. Να είσαι ευγενικός, να είσαι υπομονετικός. Λέει να χρησιμοποιείς τα λόγια σου για να οικοδομείς και όχι για να γκρεμίζεις. Οπότε έχω παραβιάσει τον νόμο του Θεού πολύ. Αλλά δεν λυπάμαι γι' αυτό το λόγο. Και μάλιστα, όταν λυπάμαι που έχω πληγώσει τη Σταυρούλα, δεν σκέφτομαι τον νόμο του Θεού καθόλου εκείνη τη στιγμή. Αλλά και πάλι στεναχωριέμαι. Γιατί? Επειδή την αγαπάω. Επειδή την αγαπάω. Δεν σκέφτομαι παραβίασα αυτό και αυτό και αυτό. Όπου τα κάνα θάλασσα. Όχι, αλλά όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις το καλό τους. Θέλεις να κάνεις το καλύτερο για αυτούς. Θέλεις να έχεις καλή σχέση μαζί τους. Όχι επειδή έτσι λένε οι κανόνες. Δεν λέω ότι ο χριστιανισμός δεν έχει κανόνες. Έχει κανόνες. Αλλά δεν υπακούμε τον Θεό λόγω των κανόνων. Υπακούμε τον Θεό επειδή τον αγαπάμε. Επειδή μας έχει δώσει καινούρια καρδιά. Επειδή μας έχει δώσει το πνεύμα του. Τόσο συχνά βλέπουμε ανθρώπους που τους λέμε πρέπει να πας εκκλησία, πρέπει να προσεύχεσαι, να διαβάζεις τη βίβλο και ίσως να τα κάνουν. Ίσως να τα κάνουν αυτά που τους λέμε. Επειδή ξέρουν ότι αυτά τα πράγματα είναι σωστά. Αλλά στο μυαλό τους σκέφτονται μάλλον πρέπει να ξεκινήσω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που μισώ γιατί δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που μου αρέσουν. Αυτό δεν είναι αλλαγή καρδιάς. Αυτός δεν είναι κάποιος που αγαπάει τον Κύριο. Αυτός είναι κάποιος που λέει, αφού πρέπει να ακολουθήσω τους κανόνες, θα ακολουθήσω τους κανόνες. Το Άγιο Πνεύμα σου αλλάζει την καρδιά. Το ξέρω, τα πράγματα δεν είναι ακόμα τέλεια. Ξέρω ότι υπάρχει ο παλιός άνθρωπος μέσα που παλεύει, που θέλει να αμαρτήσει, αλλά δεν είναι η φυσιολογική μας τάση πια. Η αμαρτία δεν κυριεύει πια τη ζωή μας. Αν είσαι χριστιανός, έχεις αγάπη για τον Θεό που δεν την είχες. Θέλεις να υπακούσεις τον Θεό, όχι επειδή οι κανόνες λένε αν δεν το κάνεις αυτό θα πας στην κόλαση, αλλά επειδή τον αγαπάς. Η Γραφή λέει ότι ο λόγος που θέλουμε να κάνουμε το καλό και που θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό είναι επειδή η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί μέσα στις καρδιές μας για μέσω του Πνεύματος του Θεού. Οπότε, για να κλείσουμε, ο Παύλος απαντάει σε αυτούς που δεν τον συμπαθούσαν. Και τους λέει είμαι διάκονος της Καινούριας Διαθήκης. Μπορεί να νομίζετε ότι δεν κάνω σωστά την δουλειά μου και ότι δεν είμαι διάκονος, αλλά είμαι. Και ξέρετε πώς το ξέρω? Το ξέρω επειδή οι ζωές σας έχουν αλλάξει. Επειδή βλέπω την επίδραση του Πνεύματος του Θεού στις ζωές σας. Άρα πρέπει να κάνω κάτι σωστά. Και προσεύχομαι και εμείς. Το ξέρω ότι κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά προσεύχομαι εμείς να είμαστε επιστολές του Χριστού, όπως και αυτή, ώστε ο κόσμος να μας βλέπει και να λέει αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι διαφορετικοί από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα τους, που τους αλλάζει. Ας προσευχηθούμε.